Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα unboxing του Flashpoint Fire Rescue. Το Flashpoint Fire Rescue είναι ένα παιχνίδι του 2011 από τον Kevin Lanzig. Παίζει περίπου σε 45 με 60 λεπτά και είναι αρκετά οικογενειακό. Family friendly παιχνίδι λοιπόν, από τα λίγα που παρουσιάζω στο κανάλι μέχρι τώρα. Είναι ένα συνεταιρικό παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες παίζουν πυροσβέστες που φτάνουν σε ένα φλεγόμενο κτίριο και προσπαθούν να σβήσουν φωτιές και να σώσουν κάποια από τα θύματα που έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό. Το παιχνίδι έχει δύο εκδόσεις, ας πούμε, δύο βαριάντες, το βασικό παιχνίδι και το advanced. Προφανώς το βασικό είναι πιο family friendly. Και στο παιχνίδι αυτό οι φλόγες κατατρώνουν το κτίριο, προκαλούν δομικές ζημιές, αποκλείουν ολόκληρα τμήματα του κτιρίου και οι παίκτες ξοδεύοντας action points στον κάθε γύρο τους, προσπαθούν να κινηθούν μέσα στο κτίριο, προσπαθούν να βγάλουν τα θύματα έξω, να φέρουν τα οχήματα στην κατάλληλη θέση ώστε να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και να σβήσουν τις φλόγες σε συγκεκριμένα τμήματα του κτιρίου στο εσωτερικό ώστε να αποτρέψουν την ολική κατάρρευση του κτιρίου. Πάμε να δούμε τα components και επανερχόμαστε. Flashpoint Fire Rescue λοιπόν, για να δούμε τι έχει το κουτί. Ξεκινάμε με το rulebook, λευκό rulebook. Τα components του παιχνιδιού θα τα δούμε σε λίγο. Εδώ λέει πώς γίνεται το setup, πώς μαθαίνεις το παιχνίδι. Υπάρχει το family game setup που είναι λίγο πιο απλό. Μπαίνουν συγκεκριμένες φλόγες σε κάποια σημεία του χάρτη. Βλέπουμε τριγύρω τις θέσεις που μπορούν να μπουν τα οχήματα κατάσβεσης, πυρόσβεσης και κάποιοι από εμάς. Στη συνέχεια έχουμε τα actions που μπορούμε να κάνουμε. Είναι το πρώτο phase κάθε γύρου. Το δεύτερο phase είναι να επεκταθεί η φωτιά. Και το τρίτο και τελευταίο phase είναι αυτά τα POI markers. POI markers. Τι μπορεί να είναι το POI άραγε, για να δούμε. Point of interest λογικά, ναι. Τα point of interest markers, τα οποία αναπληρώνονται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κανόνες για το experienced game, όπως είπα, που σίγουρα θα το κάνει πιο ενδιαφέρον, με την προσθήκη οχημάτων, με την προσθήκη specialist, βλέπετε extra actions που θα μπορείς να κάνεις και διαφορετικός ο τρόπος που γίνεται το advanced fire και το replenish και κάποια frequently asked questions στο τέλος, καθώς και ένα quick start guide στην τελευταία σελίδα. Αρκετά απλό στις 12 σελίδες. Μετά έχουμε κάποια τρία punch boards, ακριβώς ίδια το ένα με το άλλο, με tokens. Μπορούμε να δούμε ότι είναι tokens αρκετά χοντρά, πλήρως επεξηγηματικά, ξεκάθαρα το τι κάνουν, χωρίς ιδιαίτερη γραφιστική απεικόνηση, θα τα έλεγα απλοϊκά, έξω και family friendly. Και στη συνέχεια έχουμε το game board. Ας το ανοίξουμε πριν δούμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Το game board, το οποίο είναι αρκετά μικρό, 4 φύλλα ουσιαστικά το αποτελούν και έχει δύο μεριές. Προφανώς αυτή είναι η advanced εκδοχή του, καθώς βλέπουμε πολύ περισσότερα να γίνονται σε αυτό το σπίτι. Βλέπουμε τους χώρους του σπιτιού, κάποια ζάρια που δείχνουν προς τα, και βελάκια που δείχνουν προς τα που θα μετακινηθεί, προς τα που θα επεκταθεί η φωτιά. Γύρω γύρω υπάρχουν κάποιες θέσεις ενδεχομένως για ασθενοφόρα, για βιτία ή κάτι τέτοιο. Και στο basic παιχνίδι υπάρχουν λιγότερες θέσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επεξηγηματικό το board και αυτό συνεχίζει το ίδιο γραφιστικό στυλ, στο πολύ family friendly, πολύ απλό θα το χαρακτήριζα. Και μετά έχουμε κάποια πιόνια, κύβους και ζάρια, καθώς και κάποιες χάρτες. Τα ανοίγω και επανέρχομαι. Έχοντας ανοίξει λοιπόν τα σακουλάκια, μπορούμε να δούμε καταρχήν κύβους χοντρούς, αρκετούς, λογικά αυτά θα δείχνουν που υπάρχει φωτιά. Ένα κόκκινο εξάπλευρο ζάρι κανονικό, ένα μαύρο οχτάπλευρο ζάρι επίσης κανονικό, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο τα ζάρια. Έχουμε ωραίες φιγούρες πυροσβεστών στα χρώματα των 6 παιχτών, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπλε, άσπρο, κίτρινο. Και συνέχεια έχουμε κάποιες κάρτες, λίγο μεγαλύτερες σε μέγεθος, αυτές λένε turn order από τη μία και τα διαθέσιμα actions από την άλλη, όπου ξεχωρίζει το απλό παιχνίδι με άσπρο, με λευκά, με κίτρινα, είναι ότι χρησιμοποιείται μόνο στο experienced game. Και έχουμε 4 τέτοιες κάρτες. Και στη συνέχεια έχουμε κάποιες κάρτες που δείχνουν κάποιους πυροσβέστες που ενδεχομένως θα παίρνουμε στο advanced παιχνίδι, θα είμαστε δηλαδή ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ας τους δούμε λίγο, καθώς έχουν αρκετά ωραίο artwork αυτοί, σε αντίθεση με το υπόλοιπο παιχνίδι που είναι πολύ βασικό. Hazmat Technician, Paramedic, Imaging Technician, Rescue Specialist, Generalist, Fire Captain, Driver Operator και CAFS Firefighter.
Εικάζω ότι στο βασικό παιχνίδι θα είμαστε όλοι generalist, χωρίς special ιδιότητες λοιπόν. Και τέλος υπάρχουν και κάποιες μικρότερες κάρτες, μία στο χρώμα του κάθε παίχτη. Λογικά είναι απλά για να ξέρουμε ποιον παίχτη έχει ο καθένας. Κομπόνες λοιπόν απλοϊκά, απλή γραφιστική απεικόνηση, ό,τι πρέπει για ένα family friendly game. Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλό για να παίξουν και πιο μικρά παιδιά. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τι έχει το κουτί του Flashpoint Fire Rescue, απλά τα components του, απλή γραφιστική απεικόνηση, όσο χρειάζεται για να ξεχωρίζουν τα χρώματα, να ξεχωρίζουν οι θέσεις, αρκετά μεγάλα tokens, αρκετά μεγάλα σημεία χωρίς το ταμπλό. Όλα αυτά κάνουν το παιχνίδι πολύ family friendly. Λογικά δεν μπορώ να το παίξω ακόμα με το γιο μου που αυτή τη στιγμή είναι 5, αλλά εικάζω ότι σε λίγα χρόνια, 1-2 χρόνια ενδεχομένως θα μπορούσα να το παίξω. Εδώ λέει ηλικία 10 και πάνω, αλλά πιστεύω ότι θα μπορεί να παιχτεί και με μικρότερα παιδιά. Μια σχεδίαση λοιπόν του Kevin Lanzig, η οποία έχει κρατήσει εδώ και 11 χρόνια αμύωτο το ενδιαφέρον πολλών οικογενειών, αλλά και λίγο πιο advanced παιχτών, αν χρησιμοποιήσει το advanced game. Πιστεύω θα δείξουμε ένα how to play σύντομα. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.